Εκατοντάδες τόνοι πατάτας και ρυζιού διατέθηκαν απευθείας από τους παραγωγούς σε χιλιάδες κόσμου στο Δήμο Θερμαϊκού. Εγώ πήρα 60 κιλά. 60 κιλά. Και 60 από εδώ. 60 κιλά εσείς θα τις καταναλώσετε όλες αυτές. Έχω... Για... Όχι, θα δώσω κι αλλού. Ναι, όχι μόνο για μένα. Αυτά είναι μόνο για μένα. Πήραμε τις πατατούλες μας από εκεί και τώρα ήρθαμε εδώ να πάρουμε τα ρύζια μας. Πόσα κιλά πήρατε? 40 κιλά πατάτες και γύρω στα 10 ρύζι. Κύριε Δήμαρχε, εσείς περιμένετε τόσο κόσμο εδώ σήμερα? Ναι, το περίμενα, γιατί και στην Πανομή και στη Μηχανιώνα έγινε κάτι αντίστοιχο. Είχαμε βέβαια λιγότερες παραγγελίες, αλλά νομίζω ότι το κίνημα αυτό της, του σπασίματος, θα έλεγα, της διαδικασίας των μεσοζώντων, φαίνεται ότι πρέπει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτούς. 50 τόνους πατάτες και 20 τόνοι ρύζι έχουν διατεθεί για περισσότερο από 2.000 καταναλωτές. Όπως φαίνεται, το κίνημα της πατάτας έχει πετύχει απόλυτα στο Δήμο Θερμαϊκού. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ καλή, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα, δεν έχει δουλειές. Να σου βάλω βασικά, ο γιος μου έχει 3 παιδιά. Είναι μισθωτός, ο άντρας μου δεν έχει δουλειά, ένα χρόνο και δεν δουλεύει, πίστεψέ με. Και αυτό με συμφέρει. Είναι καλό, για μας δηλαδή. Επιτέλους πρέπει να σταματήσουν οι μεσάζοντες. Καλά κάνουν και τα κάνουν, γιατί τα έχουν σηκώσει στα σούπερ μάρκετ στις λαϊκές επάνω και αυτά δίνουν πιο φτηνά βέβαια, αλλά ταλαιπωρία. Να ήξερα που θα είναι έτσι, πάθει ένα εγκεφαλικό εγώ εδώ. Αηδία. Λυπάμαι για το κράτος μας που μας κατήντησαν έτσι. Τους πολιτικούς μας που δούλεψαν και ίδρωσαν τόσο πολύ για να μας φτάσουν έτσι για ακόμα και χειρότερα. Κάθε μέρα μέτρα ακούμε. Τι άλλο θα μας κάνουν δεν ξέρω. Και νηστικοί θα πεθαίνουμε στους δρόμους. Λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εμείς φάγαμε τη ζωή μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή και βλέπουμε ότι ο καταναλωτικό κοινό κατάλαβε πλέον τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να έρθει σε επαφή απευθείας με τους παραγωγούς. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Εσείς τώρα είδατε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή σε αυτό που κάνετε. Ποια είναι τα επόμενά σας βήματα? Έχετε σκεφτεί και άλλα τέτοια πράγματα να κάνετε? Βεβαίως, εμείς σαν οριζοπαραγωγή περιοχή, η οποία βγάζει περίπου το 70% της εγχώριας παραγωγής ρυζιού, θέλουμε να συνεχιστεί αυτό, αλλά σε θεσμικό πλαίσιο, για να μην ξεφουσκώσει σαν κίνημα που είναι, ας πούμε, τις πατάτες του ρυζιού. Θέλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, να έχει συνέχεια και να γίνεται δοσοληψίας απευθείας ο παραγωγός με τον καταναλωτή. Αυτό είναι το δικό μας μέλημα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί γύρω στους 20 τόνους πατάτας και από ό,τι βλέπω, το ρύζι δεν μπορώ να υπολογίσω γιατί είναι 4 ποικιλίες. Είναι και το άλλο το φορτηγό με άλλους 25 τόνους που θα διαθέσει και αυτό τις πατάτες. Πιστεύετε ότι όλα αυτά μέχρι το μεσημέρι θα έχουν φύγει? Θα έχουν τελειώσει, ναι, βεβαίως, θα έχουν τελειώσει. Απλώς ο κόσμος είναι ανυπόμονος. Όλοι θέλουν την ή εκείνη την ώρα που ήρθαν να εξυπηρετηθούν. Δεν έχουν υπομονή, δηλαδή να καθίσουν στην ουρά, να περιμένουν λιγάκι. Οπότε σμπρώχνονται και γίνεται λιγάκι κάποιο κομφούζιο και υπάρχουν και κάποιες παρεξηγήσεις. Αν και οι ουρές που σχηματίστηκαν ήταν τεράστιες, η διαδικασία κύλησε ομαλά παρά τα μικρά προβλήματα που παρατηρήθηκαν. Έχουν βάλει τώρα εκεί πέρα να πούμε 3 άτομα για να βλέπουν τον κόσμο, για να προωθούν τον κόσμο και τα έχουν κάνει μπάχαλο. Μπερδεύουν τον κόσμο, μαλώνει και ο κόσμος ο ένας με τον άλλο μεταξύ τους. Πώς θα μπορούσε να έχει να πιστεύεις? Καταρχήν να βάλουν περισσότερα άτομα και εκτός αυτού να κλείσουν τα φορτηγά όλα και να περνάει ένας-ένας. Πόσα πήρες, τόσα. Πάρε τα λεφτά, δώσε την πατάτα, φύγε. Γιατί τελείωσε. Τι ουρά να σε πειράξει η ουρά. Η προσπάθεια των αγροτών μετράει. Αυτή στηρίζεις. Δεν πας να στηρίξεις τα 35 λεπτά που θα είναι φθηνότερα. Απλά υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες για το ότι απασχολήθηκαν εργαζόμενοι του Δήμου για αυτή τη δουλειά. Ενώ θα έπρεπε, εφόσον οι παραγωγοί παίρνουν κάποια χρήματα, να φέρουν κάποιους δικούς τους να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό ήταν μια πολύ σωστή σκέψη. Δεν έχει βρεθεί κάτι απρόπτο. Απλώς λίγο η γκρίνια του ανθρώπου. Λογικό είναι η κούραση. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Ουρές σχηματίστηκαν και στην Επανομή, όπως και τη Μηχανιώνα. Εξάλλου, ο Δήμος εξετάζει τη διάθεση και άλλων προϊόντων χωρίς μεσάζοντες για μετά το Πάσχα.